Να μείνουμε στο θέμα, καθώς μετά την ομιλία του στην Όδη Κορινθίας, ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης είχε συνάντηση με τον ομάρχη Κορινθίας Νίκο Ταγαρά και συζήτησαν για όλα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν. Να του ευχηθώ πρώτα υγεία και μετά καλή επιτυχία στην προσπάθειά του στον αγώνα του. Θα λέγα περισσότερο να αλλάξει διαδρομή και συμπεριφορά και στάση ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε και οι δυο. Χρειάζονται σημαντικές και βαθιές αλλαγές να γίνουν, γιατί εδώ που φτάσαμε δεν φτάσαμε τυχαία και πιστεύω ότι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος είναι τουλάχιστον ειλικρινής και αυθεντικός σε αυτό που πιστεύει, όχι σήμερα αλλά πάντα, με αυτή τον αυθορμητισμό αλλά και την αυθεντικότητα που τον διακρίνει, λέει τα πράγματα με το όνομά τους, είναι παρόν σε όλες τις κινήσεις, είναι παρόν και στο χώρο της αυτοδιοίκησης τόσα χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί και μάλιστα δημιουργικά σε δύσκολες εποχές, δύσκολες στιγμές. Δύσκολες είναι και αυτές που περνάμε. Και επειδή επίκυνται και σημαντικές αλλαγές και στον χώρο της αυτοδιοίκησης, συζητήσαμε λοιπόν για λίγο, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, η πίεση μεγάλη και οι αντοχές πρέπει να είναι ικανές για να ανταποκριθεί κανείς στις απαιτήσεις της εποχής. Έλεγα ότι συζητήσαμε για όλα, για λίγο εδώ, και για το χώρο μας, για την αυτοδιοίκηση και για την προσπάθειά του αυτή που υπάρχει αυτή την περίοδο. Θέλω λοιπόν να τον καλωσορίσω γιατί πρώτη φορά επισκέπτεται την ομαρχία μας. Είναι τιμή για μας που ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, συνάδελφος και φίλος, έτσι απλά και ανθρώπινα θεώρησε υποχρέωσή του και για μας είναι τιμή να επισκεφθεί και να ανταλλάξουν μερικές απόψεις. Παόλο που ο χρόνος, ξαναλέω, είναι δύσκολος. Φίλε Πάνο, καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο στην προσπάθειά σου. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και αδελφό και συνάδελφο τον Νίκο μου. Πάντοτε επισκεπτόμουν σε ένα νομό, ξεκινάω από το σπίτι του νομού που είναι η νομαρχία. Σπουδαίο το έργο του νομάρχη σας. Ξεκίνησε από τα χαμηλά μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τον τίμησε ο κόσμος. Το εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και θέλω παρουσία του να κάνω μια ευχή. Αυτό που δεν έκανε η φοβισμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να το κάνει το ΠΑΣΟΚ για το καλό της αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινωνιών. Τη διοικητική μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα, προβλήματα που δεν μπορεί να αντέξει άλλο το θεσμικό πλαίσιο το σημερινό, και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία παρόν θα είναι και ο Νίκος Ταγαράς.